Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, για να παρουσιάσει τα εργατικά σχέδια της κυβέρνησής του. Άλλωστε, στη ΔΕΘ όλες οι κυβερνήσεις έβρισκαν τον κατάλληλο χρόνο για να προωθήσουν τα σχέδιά τους. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια, μα θυμόμαστε, από το Σεπτέμβριο του 2014 ήτανε, εδώ πάλι στη ΔΕΘ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση τότε υπόσχονταν πως θα καταργήσει τον έμφυα, θα φορολογήσει τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, μιλούσε για αποκατάσταση του κατώτατου μισθού στα 751. Και σαν κυβέρνηση ενίσχυσε τις φοροαπαλλαγές των μονοπωλίων, έβαλε εμπόδια στη δράση των σωματείων, συνέχισε το ίδιο έσχος των 534 ευρώ ως κατώτατο μισθό. Και βέβαια έφερε το τρίτο μνημόνιο. Σεπτέμβριο του 2018 ήταν όταν η Νέα Δημοκρατία και αυτή ως αντιπολίτευση υπόσχονταν πως οι επιχειρηματίες θα φροντίσουν τους εργαζόμενους τους, κάνοντάς τους συμμέτοχους στην επιχειρηματική τους επιτυχία. Θα καταργήσει, λέει, τον κακό νόμο Κατρούγκαλου, πως θα ενισχυθεί το εισόδημα για όλους. Και σαν κυβέρνηση έφερε τον νόμο Χατζηδάκη, επέκτηνε τον νόμο Κατρούγκαλου τότε, κάνοντας την ασφάλιση υπόθεση τζογαρίσματος. Και οι εργαζόμενοι μοιράζουν την επιχειρηματική επιτυχία των αφεντικών τους με απολύσεις, αναστολές συμβάσεων, δουλειά από το πρωί ως το βράδυ. Δεν ξέχασαν τις υποσχέσεις τους που και οι δύο, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις τους, έχουν τον ίδιο οδηγό, την ίδια στρατηγική, πως το κεφάλαιο θα κερδίζει ακόμα περισσότερα. Με άλλα λόγια, πως ο λαός θα χάνει όλο και περισσότερα, χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις. Τη φετινή χρονιά, τιμόμενη χώρα της ΔΕΘ, είναι η Ελλάδα, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Ο Πρωθυπουργός θα έρθει λοιπόν να μας πείσει πως ο εθνικός στόχος όλων των Ελλήνων είναι η ανάπτυξη των λίγων πάνω στις πλάτες των πολλών. Θα έρθει να μας παρουσιάσει τα σχέδια για την πράσινη ανάπτυξη πάνω στα καμένα. Για την πράσινη ανάπτυξη που φέρνει ενεργειακή φτώχεια στο λαό και κέρδη στα μονοπόλια. Θα μας μιλήσει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, για τις μεγάλες επενδύσεις στο συγκεκριμένο κλάδο στην πόλη μας. Όπου οι μεγάλες πολυεθνικές εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους στον κλάδο της πληροφορικής. Τους νέους δρόμους εκμετάλλευσης που ανοίγει τηλεργασία για να επενδύσουν ένα και να πάρουν πίσω χίλια. Για τη λεγόμενη εξωστρέφεια της περιφέρειας που τη βιώνουν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής με τους άθλιους όρους δουλειάς. Οι εργάτες στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου και αλλού. Τη στιγμή που έχει ανέβει ο τζίρος των επιχειρηματιών, οι εργαζόμενοι βλέπουν τη συρρήκνωση των δικαιωμάτων τους. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο τελευταίος χρόνος απέδειξε με τρόπο εκοφαντικό πως μπροστά στο κυνήγι του κέρδους, κράτος και εργοδοσία θα περάσουν με οδοστρωτήρα πάνω από κάθε λαϊκό δικαίωμα. Έδειξε πως όταν οι καπιταλιστές μιλάνε για ανάπτυξη, εννοούν εργάτες τσακισμένους. Η Νέα Δημοκρατία, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιώντας την πολιτική της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, δεν μπορεί να προστατέψει ούτε τα πιο στοιχειώδη δικαιώματα της ζωής και της υγείας του λαού. Έκαναν νόμο του κράτους το δεκάωρο, την απλήρωτη εργασία. Έφτιαξαν νόμους για να εργαζόμαστε μέσα στα σπίτια μας 24 ώρες τη μέρα, 7 ώρες την εβδομάδα. 7 μέρες την εβδομάδα, συγγνώμη. Ξέρουν καλά πως από τη δουλειά της εργατικής τάξης βγαίνει όλος ο πλούτος. Και θέλουν με κάθε τρόπο να αυξήσουν το κομμάτι της πίτας σε σχέση με τα αφεντικά των άλλων χωρών. Διαμόρφωσαν πατώντας πάνω στους νόμους των προηγούμενων το έδαφος πάνω στο οποίο θα έρθει να κουμπώσει το Ταμείο Ανάκαμψης το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2022-25, δηλαδή πως τα δισεκατομμύρια με τα οποία θα γεμίσουν τις τσέπες των καπιταλιστών θα δώσουν το μέγιστο δυνατό κέρδος. Και όταν λέμε δισεκατομμύρια, μιλάμε για πάνω από 40 δις μέσα στην τετραετία για να επενδύσουν όπου υπάρχει κέρδος. 13% του ΑΕΠ θα πάει του χρόνου όπου ζητήσουν οι καπιταλιστές για να ανοίξουν νέοι δρόμοι κερδοφορίας για αυτούς. Αυτά λέει ο προϋπολογισμός που έρχεται για το 2022. Την ίδια στιγμή για το λαό προβλέπεται επιτάχυση των πληστηριασμών των λαϊκών κατοικιών, νέοι φόροι, νέες επιβαρύνσεις. Οι στάθμες της Εύβοιας, της Αττικής και τόσων άλλων περιοχών στη χώρα μας ήρθαν να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά το μεγάλο δίδαγμα που βγήκε από αυτές τις χιλιάδες νεκρούς και της πανδημίας. Τα αφεντικά μαζί με τις κυβερνήσεις τους δουλεύουν για να βγει κέρδος από κάθε δυστυχία του λαού. Είναι πλέον ξεκάθαρο, η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να συνδυαστεί με την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αντίθετα, όπου μπαίνει μπροστά το κεφάλαιο, οι ανάγκες των πολλών μετριούνται σε ευρώ. Η γίνεια του κρατικού μηχανισμού όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες φάνηκε ακόμα μια φορά μπροστά στην τεράστια καταστροφή από τις πυρκαγιές. Κανένα μέτρο για την πυρικά έργα. Από όσα ζητούσαν τα σωματεία, οι υπεύθυνοι φορείς. Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση βαραίνει όλες τις κυβερνήσεις και όχι μόνο τη σημερινή. Δεν είναι τυχαίο πως από το 2016 μέχρι και σήμερα για την αντιπυρική προστασία της χώρας δίνονται μόλις 1,6 περίπου εκατομμύρια από όλες τις κυβερνήσεις. Ενώ κάθε φορά που ξεσπούν πυρκαγιές,
οι κυβερνώντες υπόσχονται τομές και αλλαγές για να γλιτώσουν από τη λαϊκή αγανάκτηση. Το ίδιο και στη δικιά μας γειτονιά. Οι εστίες στη Χαλκιδική, στο Κιλκίς και αλλού έδειξαν πως η Εύβοια δεν ήταν μια κακοτυχία ή μια εξαίρεση. Το ΣΕΙΞΟΥ, τα δάση στο νομό μας, στους γύρω νομούς παραμένουν απροστάτευτα. Η Δυτική Θεσσαλονίκη πνίγεται κάθε χρόνο με δύο σταγόνες νερό. Κατά τύχη φέτος δεν είχαμε τα χειρότερα. Κι αν βέβαια μπορούμε να θυμηθούμε πριν μερικούς μήνες στο ρέμα της Πολύθνης όπου είχαμε νεκρό από τις πλημμύρες. Σήμερα, ενώ ακόμα καπνίζουν τα δάση από τις πυρκαγιές, έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή των πράσινων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τόσο διαφήμιζαν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Τα μεγάλα περιβαλλοντικά εγκλήματα θέλουν να τα καλύψουν με δίθεν πράσινα μέτρα που μεταφράζονται σε ενεργειακή φτώχεια για το λαό σε ακόμα λιγότερα δάση. Έφτασαν σε σημείο να βάλουν εισιτήριο ακόμα και στον Όλυμπο. Τόσο πράσινοι πολιτικοί έχουν που αδειοδοτούν την καύση απορριμμάτων του Τιτάνα, που μετά από τόσα χρόνια η δυσοσμία από τα ΕΛΠΕ μολύνει μεγάλες περιοχές όπως αυτές του Ευόζου και του Κορδελιού. Οι κινητοποιήσεις φορέων και κατοίκων ενάντια στην υποβάθμιση της ζωής και της υγείας τους τώρα πρέπει να εκφραστούν ακόμα πιο δυναμικά, μπροστά και στο συλλαλητήριο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, με την πανδημία δεν ξεμπερδέψαμε. Όπως μας έλεγαν, γιατί και φέτος η συνταγή ήταν η ίδια. Έφτιαξαν υγειονομικά πρωτόκολλα με βάση το πώς θα εξασφαλιστούν οι μεγαλοξενοδόχοι και τα τουριστικά μονοπόλια. Γέμισαν οι ΜΕΘ των νησιών. Αρχίζει να πιέζεται για άλλη μια φορά το ξεχαρβαλωμένο σύστημα υγείας. Την ίδια στιγμή που πιπηλάνε για άλλη μια φορά τα περί ατομικής ευθύνης, στη Χαλκιδική δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Στην Κρήτη δεν γίνονται στα νοσοκομεία τεστ rapid. Ιδιαίτερα στην πόλη μας, τα κρούσματα κάθε μέρα αυξάνουν λόγω των λειψών μέτρων στους χώρους δουλειάς. Στο ότι υπάρχει τεράστιος συνωστισμός στο μοναδικό μέσο μεταφοράς στην πόλη, στον ΟΑΤ. Στο ότι σε τουριστικές περιοχές, όπως στη Χαλκιδική, τα μέτρα προσαρμόστηκαν στις ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου. Αντί να γίνουν προσλήψεις, η λειτουργία των σχολείων θα γίνει με ακόμα χειρότερους όρους για εργαζόμενους και μαθητές, λόγω μείωσης προσωπικού και ωρών εργασίας που επιβάλλονται σε σχολικές καθαρίστριες σε δήμους όπως αυτό στην Καλαμαριά. Η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να αφήνει να σαπίζει το λιμοδόν παρά τις φωνές σωματείων, υγειονομικών, επιστημονικών φορέων, που είναι επιτακτική ανάγκη να ανοίξει, ανεξάρτητα από την πορεία της πανδημίας για την κατάληξη των αναγκών της πόλης σε περίθαλψη. Θέλουν να κρύψουν τη γύμνια του δημόσιου συστήματος υγείας πίσω από τους εμβολιασμούς. Η ζωή απέδειξε αυτό που οι υγειονομικοί, τα σωματεία φωνάζουν εδώ και μήνες. Ο απαραίτητος εμβολιασμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει την υγεία του λαού χωρίς να ενισχυθούν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, χωρίς ουσιαστικά μέτρα στους χώρους δουλειάς. Και από αυτό το βήμα λέμε, δεν θα δεχτούμε καμία επίθεση στα εργασιακά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων. Καμία αναστολή σύμβασης, καμία απόλυση, καμία πειθαρχική δίωξη, ειδικά στους συναδέλφους μας, υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς με ευθύνη του κράτους της εργοδοσίας. Εβδομαδιαία τεστ στους εργαζόμενους, εμβολιασμένους και ανεμβολιαστούς. Αποκλειστικά με επιβάρηση του κράτους και των εργοδοτών, καθώς και ουσιαστική ενίσχυση του κρατικού συστήματος ιχνηλάτησης και παρακολούθησης. Ενίσχυση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, τώρα είναι που θέλει ακόμα μεγαλύτερη επαγρύπνηση, ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση. Τώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθετη το αντιλαϊκό της έργο και αυτό θα έρθει να διατρανώσει και στη δέση. Την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα, φέρνουν νόμο για τις επικουρικές συντάξεις. Νόμος που χτυπάει στην καρδιά το δικαίωμα των νέων στην ασφάλιση. Δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για να δουλεύουμε με το ένα πόδι στον τάφο. Τα χιλιάδες ευρώ που ο καθένας από εμάς θα πληρώνει για την ασφάλισή του θα γίνονται πακέτα τζογαρίσματος από τα αρπακτικά των ασφαλιστικών ταμείων. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, προετοιμάζονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να φέρουν αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο για να το περάσουν από τη Βουλή. Και η απάντηση των εργατικών σωματείων πρέπει να είναι άμεση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν προτείνουμε την ερχόμενη Τρίτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα να πραγματοποιήσουμε μαζικό και δυναμικό συλλαλητήριο των σωματείων που θα καταλήξει στο Λευκό Πύργο όπου θα πραγματοποιηθεί η σημερινή συναυλία που αναβλήθηκε αλληλεγγύης προς τους πυρόπληκτους. Την ώρα που θα έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων του ιού, φέρνουν το λεγόμενο νέο ΕΣΥ, με αποτέλεσμα η υγεία του λαού να γίνεται ακόμη πιο ακριβό εμπόρευμα. Το δικαίωμα στην πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση μετατρέπεται σε όνειρο θερινής νυχτός για το λαό. Ενώ την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι εργατικές ασθένειες, πολλαπλασιάζονται τα εργατικά ατυχήματα. Την ώρα που μεγαλώνει η εκμετάλλευση ακόμα περισσότερο με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, το λαϊκό εισόδημα μικραίνει όλο και περισσότερο. Τα ενίκια να είναι πλέον απλησίαστα. Τα είδη λαϊκής ανάγκης να γίνονται ακόμα πιο ακριβά. Οι διακοπές να είναι άπιαστο όνειρο για χιλιάδες οικογένειες που ταυτόχρονα δουλεύουν όλο και περισσότερο, όλο και πιο εντατικά.
Φέρνουν το νέο σχολείο. Ένα σχολείο που θα είναι ναρκοθετημένο για τα παιδιά μας, με ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην ουσιαστική τους παιδεία. Και βέβαια η αντιλαϊκή πολιτική έχει και μια άλλη όψη. Αυτή που βλέπουμε να εκτυλίσσεται όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα οξύνεται ακόμα περισσότερο στο Αφγανιστάν. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που στηρίζουν το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζουν ανησυχίες και στενοχώρια, αλλά όλοι μαζί με ένα χέρι δίνουν κάθε χρόνο 2 δις στη φωνική μηχανή του ΝΑΤΟ. Όλοι ανεξαιρέτως στήριξαν την ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στο αιματοκίνησμα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος που προωθεί η κυβέρνηση. Ένα κράτος ακόμα πιο αποτελεσματικό στο να στρώνει το έδαφος για να ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση. Είναι πλέον καθαρό. Μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί να βάλει φρένο στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων. Να βάλει εμπόδια στα σχέδια της εργοδοσίας. Να αποσπάσει κατακτήσεις. Να ανοίξει τον δρόμο για ριζικές αλλαγές προς όφελος του λαού και των εργαζομένων. Σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να οργανώσουμε την πάλη μας με σύνθημα όλοι στα συνδικάτα. Για να ξυλωθούν οι εργατικοί νόμοι, να παλέψουμε για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Το ξέρουμε καλά και η εργοδοσία και το κράτος πως μόνο ένα οργανωμένο ταξικό μαζικό εργατικό κίνημα με προστάρετες στα συνδικάτα μπορεί να εμποδίσει την αντιεργατική λέλαπα να διεκδικήσει και να επιβάλλει ό,τι προστάζουν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει νόμος που να έφεραν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ που να μην συμπληρώνεται και με ταυτόχρονη επίθεση στα σωματεία. Άλλωστε, το εργατικό τερατούργημα του Χατζηδάκη είναι αυτό που απαιτεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων. Με βάση αυτόν τον νόμο, γίνεται προσπάθεια να απολύσουν τον πρόεδρο του σωματείου στα μεταλλεία στη Χαλκιδική, τον συναγωνιστή Νίκο Τζανετή. Δεν θα ξεπερδέψουν εύκολα με τα συνδικάτα. Αύριο Παρασκευή, στις 28 του μήνα, στις 12.30 ώρα το μεσημέρι, τα εργατικά σωματεία και όλοι μας θα είμαστε εκεί στον Πολύγυρο, έξω από τα γραφεία της επιθεώρησης εργασίας, μέχρι να πάρθει η απόλυση πίσω. Δεν θέλουν τους εργαζόμενους απλά στα σπίτια τους. Τους θέλουν να υπερασπίζονται το σφαγιασμό τους. Αυτή την υπηρεσία προσφέρει η ηγεσία της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που ενώ θυμιατίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ την καπιταλιστική ανάπτυξη, αλλά όχι με εξαθλειωμένους, λέει, εργάτες, δεν έκαναν τίποτα για την οργάνωση της πάλης ενάντια στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Ξεπέταξαν με μια ανακοίνωση την υποχρέωση όταν καίγονταν η έβοια. Έβαλαν πλάτη να περάσουν τα αντεργατικά μέτρα, καλλιεργώντας την μυτοπάθεια της λογικής. Ας περιμένουμε και βλέπουμε. Ακόμα και σήμερα, αυτές τις μέρες, σε σύσκεψη που κάλεσε η ΓΕΣΕΕ, όλα σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλα τα εργατικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, δεν δίστασαν να κατηγορήσουν ακόμα το ΠΑΜΕ, που τολμά και πραγματοποιεί κινητοποιήσεις αγωνιστικές, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι τίμοι, οι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία δουλειά με αυτούς. Τώρα να τους γυρίσουν πιο αποφασιστικά την πλάτη, σαν βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των αγώνων μας. Μέσα στην απόγνωση που προκαλεί η νέα καπιταλιστική κρίση, η διαχείριση της πανδημίας, οι φωτιές, αναδείχνει και ταυτόχρονα και η δύναμη της οργανωμένης λαϊκής πρωτοβουλίας, της αλληλεγγύης. Επιβεβαιώθηκε το ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Το πραγματικά αποτελεσματικό είναι ο μαζικός συλλογικός καλά οργανωμένος αγώνας. Χιλιάδων αποφασισμένων εργαζομένων. Αποτελεσματικός είναι ο αγώνας που έχει ξεκάθαρα στο στόχαστρο ποιος φταίει για τη δυστυχία του, για τη φτώχεια του. Ο αγώνας που εμπνέει νέες δυνάμεις να συσπηρωθούν, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ο φόβος, η ανησυχία, η αγανάκτηση να μετατρέπονται σε δύναμη πάλης και ανατροπής. Σε όλη την περίοδο της πανδημίας, ο λαός με τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς, έβαλαν μπροστά πλαίσια πάλης για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, για ενίσχυση των νοσοκομείων. Ο λαός επέβαλε να πάρθουν τα όποια μέτρα πάρθηκαν στους χώρους δουλειάς. Μπροστά στο αντεργατικό έκτρωμα, ο οργανωμένος λαός δεν επέτρεψε το νομοσχέδιο να περάσει μέσα σε μια νύχτα. Τα σωματεία οργάνωσαν μια πολύμηνη μάχη για να μην μείνει κανένας μόνος του ενάντια στην εργοδοσία. Για να μην νομιμοποιηθεί σε καμία λαϊκή συνείδηση πως το νομοσχέδιο έχει και θετικά. Ή πως ό,τι και να γίνει θα εφαρμοστεί. Ο λαός συμμετείχε στα μεγαλύτερα απεργιακά συλλαλητήρια των τελευταίων χρόνων, διαμηνύοντας πως τα δικαιώματά του δεν είναι περασμένα ξεχασμένα. Και το καλοκαίρι, όταν οι φλόγες έφταναν στα λαϊκά σπίτια, ο λαός έσωσε την περιουσία του. Πήρε την κατάσταση στα χέρια του, μαζί με τους ήρωες πυροσβέστες. Έσωσε ολόκληρα χωριά, όσο η κυβέρνηση φόρτωνε τις ταξικές της επιλογές στην κλιματική αλλαγή. Και στην πόλη μας, χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των συνδικάτων, των φοιτητικών συλλόγων, των συλλόγων γυναικών. Και συνεχίζουν και σήμερα να συγκεντρώνουν ό,τι χρειάζεται για τους πυρόπληκτους. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και τα συνδικάτα πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Είναι επιτακτική ανάγκη από σήμερα, εν ώψη και του συλλαλητηρίου, που προτείνουμε να κάνουμε το Σάββατο 11 Σεπτέμβρη στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία της ΧΑΝΘ, να ετοιμάσουμε τα μέλη μας για να δώσουν άλλη μια παλικαρίσια μάχη.
η επόμενη μέρα να βρει ακόμα περισσότερους εργαζόμενους στα σωματεία. Είναι δική μας ευθύνη να φτάσει σε κάθε χώρο δουλειάς το μήνυμα πως σήμερα πρέπει να βάλουμε τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες μπροστά και όχι τα κέρδη των λίγων. Να μην επιτρέψουμε το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη. Όλοι οι άλλοι εργατικοί νόμοι να εφαρμοστούν σε κανένα χώρο δουλειάς. Κανένα κατάστημα, καμία αποθήκη, σε κανένα εργοστάσιο, σε κάθε γραφείο να αποκτήσει το δικό του επιτελείο μάχης, το δικό του σωματείο, τη δικιά του επιτροπή αγώνα. Όπου τολμά εργοδότης να φέρει απολύσεις, αλλαγές συμβάσεων, να πλήρω τις υπερορίες, να συναντά τείχος από αποφασισμένους εργαζόμενους. Κύμα έπραξης αλληλεγγύης από άλλα σωματεία. Ακόμα περισσότερο σε κάθε χώρο δουλειάς να διαμορφωθεί από τους ίδιους εργαζόμενους πλαίσιο ετοιμάτων με βάση το τι είναι σήμερα αναγκαίο και όχι με βάση τον ρεαλισμό και τον στόχο της εργοδοσίας. Γιατί ρεαλιστικό σήμερα είναι να δουλεύουμε λιγότερο και με σταθερό ωράριο και όχι 12 και 13 ώρες τη μέρα σπαστά και άλλα ελαστικά. Είναι ρεαλιστικό να πληρωνόμαστε πολύ περισσότερο με βάση τον αμύθιτο πλούτο που βγάζουμε από το μυαλό μας και από τα χέρια μας και όχι να ζούμε με μπόνους και διατακτικές με μισθούς των 500 ευρώ. Σήμερα είναι πέρα για πέρα ρεαλιστικό να έχουμε εξασφαλισμένη την υγεία μας, να έχουμε πρόσβαση σε μονάδες πρόληψης. Είναι ρεαλιστικό να εκλείψουν μια και καλή δεκάδες εργατικές ασθένειες. Αλλά είναι ρεαλιστικό και το να έχουν τα παιδιά μας σχολεία, μικρά τμήματα, δωρεάν βιβλία και μόρφωση, χωρίς τα χιλιάδες ευρώ σε φροντιστήρια. Να έχουμε εξασφαλισμένα τα δάση μας, προσβάσιμα για όλο το λαό, προστατευμένα από πυρκαγιές και πλημμύρες. Σπίτια χτισμένα με τη σύγχρονη αντισεισμική θωράκιση. Να έχουμε εξασφαλισμένες πραγματικά φθηνές διακοπές. Αυτός είναι ο πραγματικός ρεαλισμός για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό πρέπει από σήμερα να ξυλώσουμε με την πάλη μας κάθε νόμο που μας εμποδίζει να ζούμε όπως πραγματικά μπορούμε τον 21ο αιώνα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, να έχουμε όλοι στο μυαλό μας πως από αυτή τη μάχη που θα δώσουμε κρίνονται πολλά. Η μάχη που έχουμε μπροστά μας είναι απαιτητική και δύσκολη. Χρειάζεται καλό σχέδιο, καλό συντονισμό δράσεων και πρωτοβουλειών, άμεση παρέμβαση σε κάθε εργοδοτική επίθεση. Άμεσα πρέπει να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια, να οργανωθούν μαζικές γενικές συνελεύσεις που να αγκαλιάζουν και νέους εργαζόμενους. Να σπάσουμε το κεφάλι μας για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όσων περισσότερων συναδέλφων είναι δυνατόν. Να καταλήξει κάθε σωματείο, κάθε επιτροπή σε ένα πλούσιο σχέδιο για να αποκαλύψει το σχέδιο της κυβέρνησης στους εργαζόμενους, του κλάδου και της επιχείρησης. Ακόμα περισσότερο να εμπνεύσει για τη δυνατότητα που ανοίγει ο οργανωμένος αγώνας για κατακτήσεις. Να οργώσουμε τους χώρους δουλειάς και να ξεσηκώσουμε το αισιόδοξο μήνυμα πως όταν οι εργαζόμενοι το παίρνουν απόφαση, γίνονται σταμάτητοι. Να βάλουμε κάθε σωματείο πραγματικά φιλόδοξους στόχους για να γεμίσουν τα συνδικάτα με νέα μέλη. Να οργανώσουμε ομάδες, επιτροπές, ώστε να γεννιούνται μορφές οργάνωσης σε ακόμα περισσότερους χώρους δουλειάς, κανένας εργαζόμενος μόνος του. Να φροντίσουμε από σήμερα για την εξασφάλιση ενός πραγματικού μαζικού μαχητικού συναλληλιού στη ΔΕΘ. Να στολίσουμε την πόλη με τα πανό της αφίσης μας. Να γεμίσει εκείνη τη μέρα η πόλη με τις σημαίες των συνδικάτων μας, με τις φωνές μας. Απευθύνουμε κάλεσμα ενότητας και δράσης από τα κάτω, μέσα στη σωματεία και σε άλλους φορείς. Μακριά από λογικές ανάθεσης και καλλιέργειας αυταπατών, ότι με μια άλλη κυβέρνηση σε αυτά τα πλαίσια θα ζήσουμε καλύτερα, θα φτιαχτούν τα πράγματα. Με τη συμμετοχή μας δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο τα συνδικάτα μας. Οργανώνουμε την πάλη μας απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους. Τις κυβερνήσεις τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δολοφονικούς τους μηχανισμούς, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Παλεύουμε για ένα μέλλον φτιαγμένο στον πόλη των ονείρων μας, χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά. Σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, να φτάσει το κάλεσμα για ενωτικό μαζικό αγώνα. Κανένας χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα, εργαζόμενος ή άνεργος. Αυξήσει τους μισθούς, να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία. Ουσιαστική προστασία των ανέργων. Κοινωνική ασφάλιση για όλων. Αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική. Κατάργηση όλων των πληστηριασμών και κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Απαλλαγή των λαϊκών οικογενειών από τα χρέη. Λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ασφαλές το αναγκαίο άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβρη. Να ανοίξουν όλες οι δημόσιες δομές υγείας που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια. Σχέδιο επίταξης του ιδιωτικού τομέα και άμεση επίταξη των ιδιωτικών διαγνωστικών για μαζικά δωρεάν τεστ των πληθυσμών. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατάργηση του νόμου απαγόρευση των διαδηλώσεων, του νόμου περιορισμού του απεργιακού δικαιώματος. Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα. Καμία επίθεση στα εργασιακά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων. Καμία αναστολή σύμβασης. Καμία απόλυση. Καμία πειθαρχική δίωξη, ειδικά των συναδέλφων υγειονομικών και εκπαιδευτικών. Αποκλειστικά αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκύψει στις πυρόπληκτες περιοχές. Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Άμεσα έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων, χωρίς κανένα όρο και προϋπόθεση για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης. Αποζημίωση για τις καταστροφές στο 100%
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τώρα να μπούμε ακόμα πιο μπροστά με αφορμή και τη ΔΕΘ για τη δημιουργία ενός μεγάλου μετόπου εργατικών σωματείων που θα κλιμακώνει την πάλη, όχι μόνο να μείνει ο νόμος στα χαρτιά, αλλά για να ξυλωθούν όλοι οι εργατικοί νόμοι με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Συναδέλφες και συνάδελφοι, θα τα καταφέρουμε.